Υπενθυμίζεται ότι από τις 14 Δεκεμβρίου έχει ανοίξει πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων από ανέργους προκειμένου να λάβουν την εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που πληρούν σορευτικά τις εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, να ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για διάστημα πάνω από 12 και έως 24 μήνες στις 30 Νοεμβρίου του 2022. Δεύτερον, να μην είναι δικαιούχοι άλλης παροχής, επιδόματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης και τρίτον να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης του 2021, δηλαδή να είχαν κατά το φορολογικό έτος 2021 ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 14.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ για έγγαμους προς αυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή 23.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια συν 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Οι δυνητικά δικαιούχοι θα πρέπει να εισέρχονται στην πλατφόρμα του Taxis.net με τους κωδικούς τους και να καταχωρίζουν ή να επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού IBAN καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων και η καταβολή των 250 ευρώ θα γίνεται αυτόματα εντός τριών εργάσιμων ημερών. Η πλατφόρμα χθες ήταν προσβάσιμη για τα αφημή που έχουν στο τελευταίο ψηφίο 0 και 1. Σήμερα παρασκευή θα είναι ανοιχτή και προσβάσιμη για όσους το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους είναι 2, 3, 4 ή 5. Το Σάββατο, αύριο 17 Δεκεμβρίου, η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη για δικαιούχους με τελευταίο ψηφίο άφημοι 6, 7, 8, 9, ενώ από Κυριακή έως Δευτέρα στις 7 το πρωί θα είναι προσβάσιμα όλα τα άφημοι.